αντίθετη προς τις κυβερνήσεις και το πρώτο παράδειγμα. Προς τις επενδύσεις. Και το πρώτο παράδειγμα είναι το θέμα με την Ελντοράντο Γκολ. Ακολουθεί ακολουθεί όλοι με το Δρίτσα. Είναι. Ναι, αυτή την. Σκαλώνουμε στην ανάπτυξη. Θέλετε ενώ να θέλουμε ανάπτυξη, αλλά. Αυτή την επιχειρηματολογία τη βλέπει κανείς να αναπαράγεται πολλούς μήνες τώρα. Να. Και από συγκεκριμένα μέσα. Το κλείνω για να μην το ξαναπάμε πάλι στο ρόλο των μέσων και το πώς διαμεσολαβούν των συγκεκριμένων μέσων την πραγματικότητα, μέσα δηλαδή από έναν παραμορφωτικό φακό. Να μιλήσουμε όμως συγκεκριμένα. Η επένδυση αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τι οφείλει να κάνει η πολιτεία? Να εξετάζει την νομιμότητα κάθε φορά της κάθε αδειοδότησης που αιτείται η συγκεκριμένη επιχείρηση. Και αυτό κάνουμε. Τι γινόταν μέχρι, αλήθεια, πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είχαμε μία σύμβαση η οποία ήταν ραμμένη στα μέτρα της κυβέρνησης. Είχαμε πρόστιμα τα οποία. Της τότε κυβέρνησης. Και στα μέτρα της κυβέρνησης και της εταιρείας. Λοιπόν, είχαμε πρόστιμα τα οποία είχαν επιβληθεί μετά από περιβαλλοντικούς ελέγχους των επιθεωρητών που τα κρατάγανε στα συρτάρια τους μέχρι που ήρθαμε εμείς και τα ανακαλύψαμε το Σεπτέμβριο του 2015 από το 2012. Και αυτό το λέω τι. Δείχνει την πολιτική διάθεση που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση απέναντι στη συγκεκριμένη επένδυση. Και έχουμε και ζητήματα που αυτή τη στιγμή είναι μπροστά μας. Νέες αδειοδοτήσεις, τις οποίες οφείλουμε να εξετάσουμε. Έρχεται ο εκπρόσωπος της Ελντοράντο και ουσιαστικά με έναν τρόπο προσβλητικό, θα έλεγα εγώ, και εκβιαστικό, λέει ότι αν δεν με βεβαιώσετε ότι εγώ θα πάρω σόν και καλά τις νέες αδειοδοτήσεις που ετούμε, θα σηκωθώ να φύγω. Μα, δηλαδή τι μας ζητάει, με κλειστά τα μάτια να εγκρίνουμε ό,τι ζητάνε? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Δεν υπάρχει το δημόσιο συμφέρον, δεν υπάρχει το περιβάλλον? Καλά, μπορεί να θεωρεί ότι νόμιμα θα έπρεπε να τις πάρει. Θα τις δείτε και. Έχετε δει πολλούς να συμπεριφέρονται έτσι. Έχετε δει πολλούς να συμπεριφέρονται έτσι. Και ξέρετε κάτι, αυτές οι εξορίξεις του χρυσού δεν είναι σαν όλες τις άλλες. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη παρά μόνο στην Ρουμανία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, στην γύρω περιοχή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας τι απόφαση έβγαλε? Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν κρίνει συνολικά την επένδυση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας κάθε φορά εξετάζει κάποιον ο οποίος έχει προσφύγει για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Όσα θέματα κριθήκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, εμείς σεβαστήκαμε σε όσα ζητήματα, σεβαστήκαμε απόλυτα τις αποφάσεις του. Και είναι απολύτως ψευδές αυτό το οποίο λέγεται, ότι ενώ 7 φορές, καμιά φορά το να βάζουν 15 φορές, 20 φορές, έχουν ακουστεί διάφορα ζητήματα, έχει αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν σεβόμαστε αποφάσεις του. Είναι απολύτως ψευδές. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε μόλις προημερών, πέρα από την απόφαση που αφορούσε, που είχα πάρει προσωπικά, επί των ημερών μου, τον Αύγουστο, και κρίθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε και μια άλλη απόφαση που αφορούσε την οικοδομική άδεια για ένα εργοστάσιο που θέλουν να φτιάξουν στην περιοχή. Και ουσιαστικά ξεμπλόκαρε αυτή η άδεια. Δεν υπήρξε καμιά νέα αδειοδότηση. Μόλις αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, προχώρησε αυτή η υπόθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας ζητάνε ορισμένοι είναι να πάψουμε να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Τι θα γίνει μέσα από αγωγές, δηλαδή θα συνομιλήσουν με την Ελντοράντο και θα διευθετηθούν? Το θέμα της αγωγής είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο αφορά εμένα και τον κύριο Ράιτ, διότι θεώρησε, ας πούμε, ότι θίγεται το όνομά του κτλ. Εγώ κάποιες πολιτικές εκτιμήσεις ανέφερα και κυρίως μετέφερα στη συνέντευξή μου στο Bloomberg, πράγμα που είχα πει, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και σε εσάς και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ στην δημόσια τηλεόραση, μετέφερα τον διάλογο που είχαμε μεταξύ μας. Και τότε δεν είχε σχολιάσει κάτι σε αυτά που του είχα για πει. Για το σορτάρισμα των μετοχών, δηλαδή είπατε κάποια πράγματα. Μετέφερα τον διάλογο και τις πολιτικές μου εκτιμήσεις. Τίποτα περισσότερο. Το σορτάρισμα των μετοχών είναι παράνομο. Δηλαδή κατηγορία. Το σορτάρισμα των μετοχών είναι ένας τίτλος τον οποίο το χρησιμοποίησαν σε ερώτημα οι δημοσιογράφοι κατά την συνέντευξη. Εγώ είχα μιλήσει συγκεκριμένα και το είχα θέσει το ερώτημα ότι δεν γνώριζες ότι θα πέσει 19% η μετοχή της εταιρείας από τη στιγμή που έρχεσαι και κάνεις αυτές τις δηλώσεις. Αυτό το ξέρανε κάποιοι γνωστοί σου? Μπορούσαν να υποφεληθούν?
Και εκεί δεν πήρα απάντηση. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι μεταξύ σας. Όχι, τώρα... δεν είναι μεταξύ μας. Γιατί δημόσια, πολιτική θέλησε να κάνει. Και από εκεί που έκαναν εκβιασμούς, κατά τη γνώμη μου, η εταιρεία, τώρα έρχονται και με τις απειλές των αγωγών. Τώρα, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Γιατί έχουμε, ακούμε το ένα, ακούμε το άλλο. Αυτή τη στιγμή, πού βρίσκεται η εταιρεία, οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί, ποια είναι η κατάσταση? Η εταιρεία έχει υποβάλει κάποιες συγκεκριμένες μελέτες. Αυτές θα κριθούν, θα αξιολογηθούν μέχρι τέλος Μαρτίου. Έχει δηλώσει η εταιρεία ότι με βάση την αξιολόγηση αυτών των μελετών θα συνεχίσει ή όχι το έργο. Αυτή τη στιγμή έχει απολύσει κόσμο. Χθες μάλιστα είδατε ότι έγινε και ένα τραγικό ατύχημα. Θέλω και με ευκαιρία της συνέντευξης να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια ενός έμπειρου κατά τα άλλα ανθρώπου που δούλευε εδώ και πολλά χρόνια, γύρω στα 20 χρόνια, σε άλλο σημείο, όχι στις Κουριές. Και θα δει τι θα κάνει. Ξέρω ότι γενικώς βρίσκεται σε μια φάση που έχουν παγώσει ένα μέρος του έργου. Πάντως εσείς ως κυβέρνηση έχετε μια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να απολυθούν και να απολυθούν και όλοι, αν φύγει τελικά αυτή η Eldorado Gold? Προσέξτε να δείτε τώρα, εάν σας απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θα σας λέω για τον οποιονδήποτε και για αυτούς πολύ περισσότερο απαιτείται μια μέρημνα. Αλλά αυτή τη στιγμή, το αν σας απαντήσω ναι, θα θεωρηθεί ότι εμείς όν και καλά θέλουμε να διώξουμε την εταιρεία από το σύνολο των εργασιών που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Και αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια συζήτηση η οποία αναπαράγεται, δεν βοηθάει κανέναν και δίνει τροφή τελικά και σε σχόλια και σε ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά θέλουν να δημιουργήσουν μια λαθεμένη εικόνα για την κυβέρνηση, ότι απριόρι γενικώς είναι κατά των επενδύσεων. Δεν είναι έτσι. Όχι. Διότι αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους 4 μήνες, και λέω από την φάση του Σεπτεμβρίου μετά την δεύτερη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στον τομέα των επενδύσεων είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα ήθελα να σας πω και ορισμένα. Να σας πω και ορισμένα πράγματα που αφορούν καταρχήν το ίδιο το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Για παράδειγμα, το έργο του ΤΑΠ, το οποίο, του αγωγού φυσικού αερίου από το Αζερβαϊτζάν, το οποίο μάλιστα θα εγκαινιαστεί τον Μάιο στην Θεσσαλονίκη, είχε κολλήσει. Και εμείς όχι μόνο το επανεκκινήσαμε, αλλά αυξήσαμε και τα ποσά τα οποία θα δώσει η εταιρεία για την εταιρική κοινωνική, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στους δήμους όδευσης του αγωγού. Και τα πήγαμε από τα 11 στα 32. Και μάλιστα αλλάζουμε και τη σύμβαση στο σκέλος εκείνο, το οποίο δεν υποχρεούται η εταιρεία να πληρώσει για την διέλευση μέσα από τη δημόσια γη. Και αυτό το πετύχαμε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το έργο? Άμεσα δημιουργεί 8.000 θέσεων εργασίας και πολλά μεγάλα συμβόλαια. Άμεσα πολύ τι σημαίνει? Άμεσα για την κατασκευή. Και πολλά μεγάλα συμβόλαια, πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων για ελληνικές εταιρείες. Δηλαδή τα επόμενα χρόνια θα το δούμε. Σας λέω ότι το έργο εγκαινιάζεται τον Μάιο. Εγκαινιάζεται το Μάιο. Να σας μιλήσω για τους σχεδιασμούς που υπάρχουν σε σχέση με τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό. Πάλι αφορά την αγορά αερίου. Αλλά ποια είναι η διαφορά η δικιά μας από την προηγούμενη κυβέρνηση στον τομέα της ενέργειας? Ότι εμείς ασκούμε πραγματικά μια πολυδιάστατη ενεργειακή πολιτική. Αν προσέξατε πριν μια εβδομάδα περίπου, στη Ρώμη υπογράφτηκε μια συμφωνία ανάμεσα στην Edison, την ΔΕΠΑ, την ελληνική ΔΕΠΑ και την Gazprom, τη ρώσικη Gazprom, όπου ουσιαστικά θέτησε μια νέα βάση τον περίφημο ρώσικο αγωγό. Τι επιδιώκουμε λοιπόν? Επιδιώκουμε μια πολλαπλότητα στις πηγές, στις ενεργειακές πηγές για τη χώρα. Αυτό θα βοηθήσει καθόλου μια συστηματική και περιβάλλοντος? Και παλιότερα, κύριε Σκουρλέτη. Αυτό ενώ ισχύει, προσέξτε να δείτε, ενώ ισχύει την εποχή για την Ευρώπη. Καραμανλή, του Κώστα του Καραμανλή. Ναι, αλλά κατηγορηθήκαμε εμείς όταν πήγαμε να βάλουμε μπρος αυτό το έργο. Αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, την Πτολεμαϊδα. Όχι από το καραμανικό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτό που το διαδέχτηκε. Στη ΔΕΗ, για παράδειγμα, στην Πτολεμαϊδα, εκεί το περιβαλλοντικό είναι λίγο επιβαρημένο. Βεβαίως. Εκεί τι γίνεται? Βεβαίως. Εκεί δεν τηρούνται οι... Πού είναι η οικολογία με το λιγνίτη? Πώς συνδυάζονται αυτά? Τα πράγματα δεν είναι άσπρο μαύρο. Ο λιγνίτης εκ των πραγμάτων μαζί με τον αέρα και τον ήλιο είναι από τα εθνικά μας καύσιμα. Τουλάχιστον για κάποιες από τις επόμενες δεκαετίες
θα αποτελεί ένα ορυκτό καύσιμο το οποίο θα πρέπει να αξιοποιούμε. Εμείς τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε παλιές ρυπογόνες λιγνητικές μονάδες με νέες σύγχρονες, οι οποίες να επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. Με λιγνίτη όμως. Καταρχήν είναι λιγνίτη. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει αυτό μια μέρα στην άλλη. Θα σήμαινε καθίζηση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Ωραία. Και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα είναι να σκεφτούμε ποια θα είναι η μεταλιγνητική περίοδος. Και ιδιαίτερα για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας ή της Μεγαλούπολης, οι οποίοι έχουν υποστεί μια τεράστια... Δεν βλέπουμε δηλαδή 2 μέτρα και 2 σταθμά σε ό,τι φορά το βλέπουμε ένα μείγμα το οποίο θέλει να βλέπει προς μια πολιτική που θα σέβεται το περιβάλλον, αλλά που δεν μπορεί να το κάνει από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά που θα σε αυτό χρόνο όμως θα έχει θέμα ανάγκης. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα και θέλω να μας απαντήσετε σε 2 ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ. Τελικά τι θα γίνει αυτό το γήπεδο? Εμένα ποσό με διαφέρει. Εμένα με διαφέρει. ΑΕΚ, αλλά έχουν πολλούς φίλους φανατικούς που ρωτάνε. ΑΕΚ ζήσε. Νόμιζα μια άλλη ομάδα. Είμαι παθαγικός, αλλά εντάξει. Εγώ τον Νίκο τον Αγγελίδη ξέρω που είναι ΑΕΚ. Και εγώ ΑΕΚ, αφού έχω το. Και πάω. Κανείς πλέον δεν λέει να μην γίνει το γήπεδο. Και στη συγκεκριμένη πια περιοχή, όχι γενικώς, στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι στην αξιολόγηση μετά τη διαβούλευση που έχει υπάρξει των προτάσεων που έχουν γίνει από την ΑΕΚ. Νομίζω ότι σήμερα μάλιστα ήταν να γίνει και ένα ραντεβού ανάμεσα στην εταιρεία που έχει αναλάβει το γήπεδο και τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας, ακριβώς για να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα της αδειοδότησης. Αλλά προσέξτε να δείτε. Εμένα δεν μου αρέσουν. Από το Υπουργείο περιμένουν μια άδεια. Από το Υπουργείο θα πάρουν την περιβαλλοντική άδεια. Θα την πάρουν. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξει οικοδομική άδεια. Θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση. 20.000 υπογραφές. Θα πρέπει να υπάρξουν έργα τα οποία αφορούν την υπογειοποίηση του δρόμου που είναι πίσω από το γήπεδο, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να γίνει το γήπεδο. Αυτά όλα είναι πάρα πολλά ζητήματα. Μην δημιουργούμε λοιπόν τη στρεβλή εντύπωση ότι υπάρχει ένας υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος ο οποίος κολλάει το γήπεδο. Πρώτο αγωγός θα φτιαχτεί και μετά το γήπεδο της ΑΕΚ. Θα δούμε. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, απλά γιατί η γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι όμως η γραφειοκρατία πάντοτε. Είναι να κάνουμε σταθερά βήματα. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, υπάρχει γραφειοκρατία, το δέχομαι, αλλά όχι στο όνομα της πάταξης γραφειοκρατίας να πέσουμε στο αντίθετο άκρο. Λοιπόν, το μέτρο πάντα πρέπει να το. Όχι στο αντίθετο άκρο να μην υπάρχει γραφειοκρατία, να παραβούμε την νομιμότητα. Το έτσι, και να συρρυκνώσουμε κάθε έννοια περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Κύριε Σκουρλέτη, τι θα γίνει με την αξιολόγηση? Δηλαδή, το Eurogroup χτες δεν ήταν καθόλου καλό από ό,τι καταλάβαμε. Το δούνο του είναι σε τελείως άλλο μήκος κύματος. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα γίνει η αξιολόγηση μέχρι το Πάσχα. Κυρίως συμβαίνει αυτό που είπατε τώρα, ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος από ό,τι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Και αυτή είναι η διελκυστίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μας ταλαιπωρεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση της αξιολόγησης. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι δημιουργούνται τελικά εκείνοι οι συσχετισμοί που θα δώσουν πλέον το πράσινο φως ώστε να προχωρήσουμε. Αν αυτό σημαίνει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα καθίσει στην άκρη, θα πάρει τις αποστάσεις του, θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα, μπορεί να το δούμε και αυτό. Εμείς έχουμε κόκκινη γραμμή τη συντάξη. Δηλαδή, αν μας πούνε ότι πρέπει να περικοπούν οι κύριοι συντάξεις 10% ή δεν ξέρω από 1000 και πάνω. Αυτό έχω ακούσει να το λέει μόνο η πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι... Και από την άλλη, υπάρχει και η θέση της κυβέρνησης στο να μην μειωθούν. Άρα, τι θα κάνει, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να. Να σκαλώσουμε λόγω Νομισματικού Ταμείου? Νομίζω πως όχι. Θα βρεθεί λύση και θα βρεθεί σύντομα. Μέχρι το τέλος του μήνα, δηλαδή. Κάποια. Υπάρχει ιδέα. Περίπτωση κάποιο άλλο ελπιδοφόρο νέο να μειωθεί, επειδή έχει μειωθεί και. Γιατί, ναι, έχει μειωθεί η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στα τιμολόγια της ΔΕΗ να μειώνονται? Να θυμηθούμε λίγο κάποια μικρά πραγματάκια που έχουν γίνει. Πρώτα απ' όλα, από τις αρχές του έτους μειώθηκε το ΕΤΜΕΑΡ στους οικιακούς καταναλωτές. Αν κοιτάξετε το λογαριασμό σας, υπάρχει ένα ποσό που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ και πηγαίνει για να πληρώνει τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μειώθηκε αυτό. Υπήρξε η απόφαση της ΔΕΗ για 10% μείωση στους εμπορικούς, τις πελάτες, επιχειρήσεις
από τη στιγμή που εξοφλούν τους λογαριασμούς τους ή τις ρυθμίσεις των οφειλωμένων ποσών προς τη ΔΕΗ με μια συνέπεια. Και νομίζω ότι έχει ανοίξει, όχι νομίζω, γνωρίζω ότι έχει ανοίξει και μια συζήτηση για να δούμε πώς, επειδή πράγματι οι τιμές του αερίου και του πετρελαίου πέφτουν, θα πάμε και σε μείωση των τιμολογίων. Δεν είναι πάντοτε εύκολο αυτό να γίνει, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, αλλαγές που γίνονται στον χώρο της ενέργειας. Κάποιες από αυτές τις συζητάμε και στο πλαίσιο της αξιολόγησης. Άρα δημιουργείται ένα περιβάλλον, αν θέλετε, δικαιολογημένης ανασφάλειας και στην ίδια την εταιρεία. Αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι με τις διεθνείς τιμές, θα μπορούμε να πάμε σε μείωση των τιμών τελικά. Μάλιστα. Τελειώσαμε. Κλείνουμε με αυτό το αισιόδοξο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πού πάμε τώρα, σε διάλειμμα?